πολιτεία οφείλει στη Δυτική Μακεδονία. Θα πρέπει να στηρίξουμε πολύ σοβαρά την οικονομία της περιοχής, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Προεδρείο της ΠΕΔ κατέθεσε στον Υπουργό υπόμνημα με ζητήματα τα οποία απασχολούν τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να φιλοξενούμε τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην Καστοριά και βέβαια με αφορμή την αύξηση του Υπουργού μας, του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου, συνοδευόμενο με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών του κ. Σταυρία Μητάκη, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ θερμά για την παρουσία τους και δείχνουν βέβαια έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την περιοχή μας, για την περιοχή, για την πολύβαθμη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και βέβαια για τους νομούς και ιδιαίτερα για την Καστοριά. Θα πω στο λόγο τώρα στον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Δασταμάνη. Κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσουμε στην αδικημένη πόλη της Καστοριάς. Θα αναφερθώ στο τέλος, γιατί κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Καστοριά, εν όμορφη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας. Πάρα πολλά τα προβλήματα, κύριε Υπουργέ. Να σας χαρώ γιατί σε λίγο χρονικό διάστημα δώσατε λύσεις σε αρκετά και κυρίως κυβερνησιμότητα των Δήμων. Απομένουν άλλα πάρα πολλά τα οποία δεν αφορούν μόνο την ΠΕΔ της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά αφορούν γενικότερα όλη την Ελλάδα. Δεν θέλω να καταχαψώ του χρόνου σας. Θα σας ευχαριστώ και πραγματικά θα σας δώσουμε στο τέλος και υπόμνημα, το οποίο είναι κοινό έτοιμα όλης της ΔΣ της ΠΕΔ. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Δημάρχων, οι οποίοι επικεντρώθηκαν κυρίως στην έλλειψη χρηματοδότησης και στις αρμοδιότητες των Δήμων. Όσον αφορά τώρα τις χρηματοδοτήσεις, δόθηκε το Δεκέμβριο με εντολή του Υπουργού περίπου ένα ποσό 70 εκατομμυρίων, τα οποία ήταν 55 σαν ΚΑΠ και τη δώσαμε σαν έξτρα ΚΑΠ λόγω του ότι δεν θα είχαν παραγραφήσεις. Το αντιλαμβάνεστε ότι αν το δίναμε ισομερώσει μήνα-μήνα, θα έπαιρνε παρακρατήσει που έχετε όλοι σα από τα παρακρατικό, αυτά τα λεπτά. Και 15 εκατομμύρια για τα τελευταία του σχολεία. Είναι λίγο, μπορεί να είναι λίγο. Αλλά είναι σίγουρο ότι το 15 εκατομμύρια πάλι από εξοικονόμηση ήταν περίπου 15-20% πάνω από την αιτήσια των τουρκικών σχολείων. Άκουσα το θέμα τη θέση μα. Παράδειγμα, είσαι ένα ειδικό δήμο. Να πούμε όμως και το εξής, ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε πάρει χρηματοδότηση ειδικά για τα σχολεία και τις θέμες. Είναι συνέχεια πλήρως του προβληματισμού και τις σχέσεις που διαρκώσουν σε αυτόν τον καιρό από την αναγκαία μετάβαση στην μεταεκπαιδευτική εποχή. Άλλωστε είναι προφανές ότι όχι να συζητάμε για τα ελάσσοντα προβλήματα και για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν περιοριστικά. Έχουν
χιλιάδες εργασίες, επομένως προγράμματα και εκτάσεις επιμέρους, σίγουρα δεν θα έχουν ένα θέμα χρόνο. Αν υπάρξει κάτι το οποίο να έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πιστεύω προσωπικά ότι θα βρεθεί η σωστή λύση. Δεν είναι ώρα να πούμε άλλα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που σήμερα θέλω να σας επιβεβαιώσω είναι ότι η κυβέρνηση θα είναι σε συνεχή συνεργασία μαζί σας. Η πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε την αυτοδιοίκηση. Να ενισχύσουμε και τους Δήμους και τις περιφέρειες. Θέλω να τις ενισχύσουμε αφού θα ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Θέλουμε να δώσουμε νέες. Ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο αφορά το αναπτυξιακό πρόγραμμα των έργων, το οποίο θα διαλυθεί το πρόγραμμα του το οποίο όπως γνωρίζετε υπήρχε ένα συνολικό προγραμματισμό από την προηγούμενη κυβέρνηση περίπου 1,3 δισεκατομμύριων ευρώ, αλλά οι πόροι που ήταν διασφαλισμένοι για το πρόγραμμα εκείνο ήταν μόλις 134 εκατομμύρια. Το τρίμηνο που έχει μεσολαβήσει το Υπουργείο Ιστορικών έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ετοιμαστεί ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα διασφαλίζει όλα τα προηγούμενα, αλλά θα διασφαλίζει και τη δυνατότητα σε αυτά να προσθεθούν μια σειρά καινούργια έργα, δράσεις και παρεμβάσεις τα οποία θα μπορείτε να κάνετε. Αλλά το ζητούμενο για εσάς θα είναι να προετοιμαστείτε για όλη αυτή την υπόθεση, η οποία πρέπει να έχει κοινωνικό